πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσένα, Σοφία. Και προχωράμε σε κάτι που από το πρωί, από τις 6 ώρα, με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε πρέπει να το δεις, πρέπει να το δεις. Γιατί μπορεί να υπάρχουν σκληρά κορίτσια και σκληροί άνθρωποι σαν την Αθηνά Ωνάση. Τι είναι αυτό που πρέπει να δω από τις 6 ώρα, Άρη Καβατζήκη? Υπάρχουν όμως και κάποιοι πολύ ρομαντικοί σε αυτόν τον κόσμο. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Στράτος Τζόρτζογλου, που αυτή τη στιγμή είναι στη Νέα Υόρκη. Πρέπει από τις 6 ώρα το πρωί να δω τον Στράτο Τζόρτζογλου. Ναι, γιατί έχουμε και διαφορά ώρα, Φέη, και πρέπει να το δεις τον Στράτο Τζόρτζογλου. Τι έχει κάνει ο Στράτος Τζόρτζογλου που από τις 6 ώρα το πρωί περπατούσε στο Μανχάταν με το κορίτσι του, ναι, με τη Σοφία την Μαριόλα. Περπατούσαν στο Μανχάταν, φτάνουν κάτω από τη γέφυρα του Μπρούκλιν. Είναι ρομαντικά, είναι αναμένα τα φώτα της Νέας Υόρκης. Και να δούμε τα Instagram που έκαναν τώρα. Θέλω να περιγράψω τα συναισθήματα που σου προκαλεί αυτή η θέα. Ήταν όνειρο. Σ' αγαπώ, ρε Σοφία, να παντρεύεσαι. Ναι, 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 και πάλι ναι. Αλήθεια. Λέτη. Το μελλοντικό μας σπίτι είναι εκεί που έχει αυτή την υπέροχη θέα. Εκεί θα νοικιάσουμε. Ναι. Έλα! Παιδιά, τι έχει συμβεί σήμερα? Παιδιά, Λότα Λίτη. Θέλεις ξανά? Περούχα, πραγματικά. Να το ξαναδείς. Ήμουν σίγουρο. Αλίτη. Ξανά! Ξανά, οντός! Ξανά, τι! Τα συναισθήματα που σου προκαλεί αυτή η θέα. Ήταν όνειρο. Σ' αγαπώ, ρε Σοφία, να παντρεύεσαι. Ναι, 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 και πάλι ναι. Αλήθεια. Λέτη. Το μελλοντικό μας σπίτι είναι εκεί που έχει αυτή την υπέροχη θέα. Χειροκρότημα, χειροκρότημα. Με αυτά και με αυτά. Φαντάζομαι εννοούσατε να δω ένα τόσο ερωτευμένο ζευγάρι, τόσο ρομαντικά, κάτω από τη γέφυρα, κάτω από τα φώτα. Της κάνει πρώτα σιγά μου, του λέει ναι. Ναι. Και ο γιατί? Ρομαντικά είναι τώρα. Αυτό είναι πολύ ρομαντικό. Είναι πολύ ρομαντικό να κάνεις πρόταση γάμου στο Instagram story. Όχι, για πες Παναγιώτη. Φαντάζομαι το κάνανε και πριν. Πιο ρομαντικά μέρη από αυτό που είδα. Νομίζω. Α, δεν έχεις πάει Brooklyn. Αχ, τι στο Brooklyn Bridge σε βρίσκουν εδώ. Τι θα σκέφτε, σοβαρά το Brooklyn Bridge. Αλήτη. Γιατί το λέει αλήτη? Δεν ξέρω, γιατί την έπεισε μάλλον. Μην ξεχνά ότι την περνάει 25 χρόνια. Την περνάει 25 χρόνια. Ναι, αγάπη μου, ο Τζόρτζογλου δεν έχει ηλικία. Πες μου πόσο χρονών είναι ο Τζόρτζογλου. Νομίζω είναι 50 κάτι. Δεν του φαίνεται. Δεν του φαίνεται καθόλου. Φυσικά έχει νεανική καρδιά αλήτικη. Βέβαια. Αλλιώς δεν θα έκανε τέτοιο πράγμα. Την έπεισε πάντως την 27χρονο ο κύριος Τζόρτζογλου. Με το καλό, με το καλό. Το σπίτι τους πού θα είναι? Εκεί είναι το Μπρούκλιν, φαντάζομαι. Τρίτη πόρτα δεξιά, μας είπε, εκεί θα είναι. Εκεί είναι το μικρό τσαντήρι που έρχεται στην έκτη. Εκεί θα το στήσω το τσαρδί τους. Αλήτησα. Αρχόντισα. Αρχόντισα, Σάρλοτ. Πριγκί.